Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 7 Μαρτίου και ξεκινά αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Απαρχαιωμένα συστήματα στο σταθμό τηλεδιοίκησης ΤΑΦΧΙ 1 του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη. Σοβαρές καταγγελίες του σταθμάρχη για ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. Επιβεβαιώνει τους σιδηροδρομικούς η σημερινή ανακοίνωση του ΟΣΕ, σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζει ανακρίβει όσα λέγονται για πλήρη τηλεδιοίκηση το 2019. Τι δήλωσε ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του οργανισμού στην Άτλας Τηλεόραση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων έξω από τον ΕΦΕΣ στην Αριστοτέλους. Διαμαρτυρήθηκαν μεταξύ άλλων για τις συνθήκες εργασίας και την υποστελέχωση. Σε απεργιακούς ρυθμούς κινείται αύριο Τετάρτη η χώρα, με τις κινητοποιήσεις των πολιτών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη να κλιμακώνονται, με βασικό αίτημα την ασφάλεια στις μεταφορές των πολιτών. Στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώσεις και πορείες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΗ. Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχει και ο ΟΑΣΤ, πραγματοποιώντας πεντάωρη στάση εργασίας. Συγκεκριμένα, τα αστικά του ΟΑΣΤ θα είναι ακινητοποιημένα από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Ενώ σημειώνεται ότι στις στάσεις εργασίας δεν κυκλοφορεί ούτε το προσωπικό ασφαλείας. Ακόμη, στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι μαθητές, με την Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης να καλεί σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα Βενιζέλου. Την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο καλούν σε συγκεντρώσεις το Έργατο Υπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και το ΠΑΜΕ. Έφοδο στα γραφεία του ΟΣΕ πραγματοποίησε τη Δευτέρα η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Η αρχή ερευνά συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Τα στελέχη της ερευνούν ηχογραφημένες συνομιλίες και σημαντικά έγγραφα, ενώ φαίνεται πως έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένες κατασχέσεις. Από εδώ και στο εξής έχουν το δικαίωμα να συντάξουν πόρισμα για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, το οποίο μπορούν να στείλουν τόσο στον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση, όσο και στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στο τραπέζι είναι ακόμη και το ενδεχόμενο της ανάκλησης του πιστοποιητικού ασφαλείας του ΟΣΕ. Το συγκεκριμένο πόρισμα αναμένεται να σταλεί και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων για να αποφασίσει εκείνη αν θα γίνει η ανάκληση του πιστοποιητικού ασφαλείας της Hellenic Train. Πρόκειται για την πρώτη φορά που φορέας σχετιζόμενος με τη διερεύνηση του δυστυχήματος βρέθηκε στο κεντρικό κτίριο της Οδού Καρόλου στην Αθήνα, όπου λαμβάνονται οι κεντρικές αποφάσεις για τον σιδηρόδρομο. Τώρα, τις σοβαρές καταγγελίες των μηχανοδηγών του ΟΣΕ για την κατάσταση του δικτύου επιβεβαίωσε η σημερινή ανακοίνωση του οργανισμού, σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζονται ως ανακριβή όσα λέγονται για πλήρη τηλεδιοίκηση το 2019. Μιλώντας στο Άτλας, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, Κώστας Γενιδούνιας, ισχυρίζεται πως αν λειτουργούσαν όλα τα συστήματα ασφαλείας, το δυστύχημα στα Τέμπη θα είχε αποφευχθεί. Ο Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, επανειλημμένως έχει αναφερθεί στις ελλείψεις και τα προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Το Σωματείο είχε προειδοποιήσει τη διοίκηση και την κυβέρνηση για τον κίνδυνο δυστυχήματος, για τη μη λειτουργία φωτοσημάτων και τηλεδιοίκησης και τη μη λειτουργία του συστήματος ETCS, European Traffic Control System, του οποίου η λειτουργία προστατεύει ενάντια σε ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Η μοναδική αλήθεια είναι ότι αν λειτουργούσαν τα συστήματα αυτά ασφαλείας, τηλεδιοίκηση, φωτοσήματα και ETCS, το δυστύχημα αυτό θα είχε αποφευχθεί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από εδώ και πέρα, κύριε Γενιδούνια, τι κάνετε εσείς? Από εδώ και πέρα είμαστε αυτή τη στιγμή σε κινητοποιήσεις, γιατί δεν περιμένουμε καταρχήν να μας καλέσουν. Μαθαίνουμε ότι ενδεχομένως να μας καλέσουν την Παρασκευή. Μέχρι σήμερα δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος αρμόδιος μαζί μας. Μόλις μας καλέσουν, θα δούμε ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το πώς θα λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος, όταν θα λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος. Θα καταθέσουμε και εμείς τις προτάσεις μας, οι οποίες θα αυστηριοποιούν πλέον και για το υπόλοιπο, για όλο το σιδηρόδρομο, το πλαίσιο, το κανονιστικό. Ειδικά για το σύστημα ETCS, ο κύριος Γενιδούνια σημείωσε πως ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019 με σύμβαση για να ξεκινήσει να εντάσσεται στο δίκτυο.
Απολύτως ανακριβή χαρακτηρίζει ο ΣΕ όσα αναφέρονται για την ύπαρξη πλήρους τηλεδιοίκηση το 2019, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες των σιδηροδρομικών. Το δελτίο τύπου του ΟΣΕ αναφέρει ότι υπολειτουργούσε, αλλά μπορούσε να δει τα τρένα πάνω στην γραμμή. Σας λέω ότι διάβασα και εγώ χθες. Δεν μπορούσε όμως να διευθετήσει αλλαγές και δεν υπήρχαν και φωτοσύμματα. Εμείς για όλα αυτά έχουμε αποστείλει εξώδικα, έχουμε καταθέσει επιστολές, έχουμε κάνει απεργίες και προσπαθούσαμε συνεχώς να αυστηροποιήσουμε το κανονιστικό πλαίσιο που δουλεύαμε καθημερινά. Εμείς τι να απαντήσουμε? Αυτό είναι μια επιβεβαίωση των όσων καταγγέλαμε, της αγωνίας μας. Και φτάσαμε το 21 να κάνουμε το πρώτο εξώδικο το Μάρτιο, το Σεπτέμβριο, συγγνώμη, το Μάρτιο το 22 το δεύτερο και τον Οκτώβριο το 22 το τρίτο. Άρα δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Πώς το είπε εγώ, τι άλλο να σας πω. Διαβάζω και εγώ χθες το βράδυ το διάβασα. Είναι μια επιβεβαίωση των καταγγελιών μας. Μα δεν λέγαμε εμείς πολλές ψέματα. Εμείς την αλήθεια λέμε. Σε τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι μετά από δύο φωτιές το 2015 και το 2019 προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο σύστημα. Παράλληλα, λόγος γίνεται και για τη σηματοδότηση, για την οποία τονίζεται ότι λειτουργεί η σηματοδότηση στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος Λάρισα, η οποία μέσω του τοπικού πίνακα χειρισμού στο σταθμό της Λάρισας έχει τη δυνατότητα χάραξη διαδρομής στο σταθμό της Λάρισας με κατεύθυνση προς νέους πόρους, χωρίς ενδείξεις φωτοσημάτων και με τη δυνατότητα παρακολούθησης των σειρμών σε μία απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων μετά και 3 χιλιόμετρα πριν από το σταθμό της Λάρισας. Σοκάρουν, κυρίες και κύριοι, οι περιγραφές του σταθμάρχη στον πιο κεντρικό σιδηροδρομικό κόμβο, τον ΤΑΦΧ1, έξω από τη Θεσσαλονίκη, που συνδέει την συμπρωτεύουσα με την Αθήνα, την Ιδωμένη και την Αλεξανδρούπολη. Όπως λέει, οι συνθήκες είναι κυριολεκτικά τριτοκοσμικές, τόσο όσον αφορά στις κτηριακές εγκαταστάσεις, όσο κυρίως στα απαρχαιωμένα μέσα που έχουν, ώστε να κατευθύνουν τα τρένα στους προορισμούς τους. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο κύριος Ανδρέας Διοδόνης, η έλλειψη προσωπικού και υποδομών κάνει την κατάσταση τραγική, τη στιγμή που στο συγκεκριμένο κόμβο δεν λειτουργεί το σύστημα τηλεδιοίκησης και φταίει η φωτοσήμανση, με αποτέλεσμα η συνεννόηση να γίνεται μέσω τηλεφώνου με τους σταθμούς και τους μηχανοδηγούς. Κάτι που, όπως είναι αντιληπτό, εγκυμονεί κινδύνους για νέα ατυχήματα. Τριτοκοσμικές είναι οι συνθήκες στο κέντρο χειρισμού ΤΑΦΧ1 των τρένων που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη για Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και Ιδωμένη. Πρόκειται για τον πιο κεντρικό κόμβο, καθώς κάθε μέρα από το συγκεκριμένο σημείο διακλαδώνονται δεκάδες αμαξοστοιχίες από και προς τη Θεσσαλονίκη. Το κτίσμα που εργάζονται οι σταθμάρχες είναι σε τραγική κατάσταση. Σε ένα μικρό χώρο είναι εγκατεστημένα τα παλαιού τύπου συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας, όπως και ο περιβόητος πίνακας κυκλοφορίας. Κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες, οι σταθμάρχες προσπαθούν με απαρχαιωμένα μέσα να κατευθύνουν τις αμαξοστοιχίες στους προορισμούς τους. Έχουμε ένα παλιό σύστημα, ας πούμε, το οποίο δεν μας δίνει σωστούς ελέγχους. Αναγκαζόμαστε να καθυστερούμε τρένα μέχρι να επισκευαστούν. Το προσωπικό είναι ελλιπές. Υπάρχει μεγάλη μείωση προσωπικού και δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε τα συνεργεία που έρχονται να επισκευάσουν. Οπότε καταλαβαίνετε, με το παραμικρό περιμένουμε το συνεργείο να έρθει να επισκευάσει κτλ. Μάλιστα, οι περιγραφές του σταθμάρχη Ανδρέα Διοδόνη κυριολεκτικά σοκάρουν. Όπως λέει, το σύστημα της τηλεδιοίκησης καλύπτει τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Στριμώνα και από τη Σύνδο έως το Πλατή, ενώ στο τμήμα από Στριμώνα μέχρι Αλεξανδρούπολη δεν λειτουργεί η φωτοσήμανση. Αποτέλεσμα της μη ολοκληρωμένης λειτουργίας της φωτοσήμανσης είναι η κίνηση και η διαχείριση των τρένων να γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση της μοιραίας αμαξοστοιχίας που στήχησε τη ζωή τόσων συνανθρώπων μας στα Τέμπη. Ο κάθε σταθμάρχης επικοινωνεί με τον άλλον, είτε με ασύρματους είτε με σταθερό τηλέφωνο, προκειμένου να ενημερώσει ο ένας τον άλλον για τα τρένα που φεύγουν από τους σταθμούς τους. Ψαλίδια, έλεγχος, φωτοσήμανση, δεν λειτουργούν αυτά εδώ. Τα κάνουμε μέσω τηλεφώνου, ας πούμε, συνεννόηση με τους άλλους σταθμούς και με τα τρένα. Δηλαδή την εποχή της τεχνολογίας αυτά γίνονται απαρχαιωμένα στην ουσία εμείς. Εδώ. Σαφώς, ναι. Είναι σαν τα κινητά αφής, ας πούμε, με τα πληκτρολόγια. Εμείς είμαστε στο πληκτρολόγιο ακόμα. Τα αφής δεν τα έχουμε. Δεν ήρθανε. Ο κίνδυνος ενός ατυχήματος, που έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλος σε έλλειψη των σύγχρονων συστημάτων, γίνεται μεγαλύτερος μετά τις 11 το βράδυ, όταν μένει ένα σταθμάρχη στη βάρδια λόγω ελλείψεως προσωπικού. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, αν ο άνθρωπος που βρίσκεται στη βάρδια πάθει κάτι, δεν θα υπάρχει κανείς να ελέγξει την κίνηση των τρένων. Σημειώθηκε μάλιστα περιστατικό, όπως αναφέρουν, που εργαζόμενος στη νυχτερινή βάρδια έπαθε εγκεφαλικό
και πρόλαβε να ειδοποιήσει στις 3 το πρωί συνάδελφό του να έρθει να τον βοηθήσει. Εδώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 8 άτομα. Και πώς είστε? Τώρα είμαστε 2 μόνιμοι και τα υπόλοιπα παιδιά είναι με αυτό το σύστημα με τα μπλοκάκια. Εξωτερικοί συνεργάτες. Ο Σταθμάρχης εξηγεί τη λειτουργία του κέντρου ελέγχου και επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι αν είχαμε σωστή λειτουργία του συστήματος θα άναβε το ελιγμόσημο και θα μας εξασφάλιζε τη διαδρομή. Τη διαδρομή όμως τώρα την ελέγχουμε με το μάτι. Επίσης αναφέρει την βασική λειτουργία των σταθμαρχών που ορίζει ότι αν ένα τρένο δεν περάσει από σταθμό δεν βάζεις άλλο τρένο στη γραμμή. Απαξιώνουν τον οργανισμό. Είναι πολιτική βούληση ας πούμε η οποία απαξιώνει τον οργανισμό. Πεντακάθαρα. Ακούμε τα λεφτά. Άμα πάτε στο επιβατικό θα δείτε έχει 10 ταμπέλες που γράφουν τα λεφτά και για το τι πέφτει. Τι λεφτά πέφτουν στο σιδηρόδρομο. Από αυτά ελάχιστα έχουν μπει. Ηλεκτροκίνηση, φωτοσύμαση κτλ. Τα οποία τα μισά δεν δουλεύουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σιδηροδρομικός κόμβος ΤΑΦΧΗ 1 είναι αυτόνομος, καθώς δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα τηλεδιοίκησης στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας, όπου περιλαμβάνονται τα ΤΑΦΧΗ 2, 3, 4 και 5 από διαλογή μέχρι τον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Και μιλάμε για ένα κόμβο εδώ που είναι πολύ σημαντικός, γιατί είναι... ενώνει Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη δεδομένη. Όλα εδώ ενώνονται. Εδώ, ακριβώς εδώ. Και άμα παρατηρήσετε για να έρθουμε εδώ, περνάμε τις γραμμές. Τι να σας πω άλλο. Τουαλέτα έχουμε απέναντι μία χημική. Πώς καταλαβαίνετε ότι σε τι κατάσταση είμαστε. Αυτό που επισημαίνει με νόημα ο κύριος Διοδόνης είναι πως παρά τα έγγραφα που έχουν ετοιμάσει και έχουν σταλεί προς τους αρμοδίους, δυστυχώς δεν έχει γίνει το παραμικρό, ώστε να λειτουργούν τα πάντα στην εντέλεια και να διασφαλίζεται στο έπακρο η ασφάλεια της κυκλοφορίας των τρένων. Δεν υδρώνει αυτή. Δεν υδρώνει αυτή. Τι να κάνω, λυπάμαι. Και έπρεπε να γίνει αυτό το τραγικό για να ασχοληθούν, να γυρίσουν να κοιτάξουν τον ΟΣΕ, τι συμβαίνει με τον ΟΣΕ. Και όλα αυτά τη στιγμή που το συγκεκριμένο σημείο λειτουργεί ως σταθμός τοπικού χειρισμού και για να διασυνδεθεί με το ΚΕΚ έχει υπογραφεί σύμβαση εγκατάστασης νέου συστήματος τηλεδιοίκησης σηματοδότησης, η οποία θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο στο τμήμα ΤΑΦΧΗ 1, η Δομένη και η TCS Ελένα στην ίδια γραμμή, ενώ προβλέπεται και η αντικατάσταση 37 με νέες για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου. Ελλάδα του 2023 είναι αυτά που μόλις είδατε, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Μένουμε στο θέμα της σιδηροδρομικής τραγωδίας και πάμε να συζητήσουμε με τον έγκλητο δικηγόρο, τον κύριο Θάνο Καρατσιόλη, το νομικό αποτύπωμα αυτής, καθώς έχουν προαναγγελθεί αγωγές από θύματα, τραυματίες και συγγενείς των νεκρών. Ο κύριος Καρατσιόλης εκπροσωπεί οικογένειες ανθρώπων που τραυματίστηκαν. Κύριε Καρατσιόλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Έλογο. Και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχαμε μια κουβέντα τώρα μόλις πρωτού ξεκινήσουμε. Διαβάζουμε πως έχουν ξεκινήσει οι αγωγές. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό. Οι αγωγές θα ξεκινήσουν σε δεύτερο χρόνο, στο σχετικά εγγύς μέλλον, εκτιμώ το επόμενο δίμηνο-τρίμηνο. Γιατί πρέπει πρώτα να δούμε προς τα πού θα στραφούμε, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι αυτού του, ενώ υπεύθυνοι από την άποψη της οικονομικής κάλυψης. Σίγουρα θα είναι η εταιρεία της Hellenic Train, σίγουρα θα είναι το ελληνικό δημόσιο που σχετίζεται με το σιδηρόδρομο, σίγουρα στρέφεσαι εναντίον του σταθμάρχη που είναι ας πούμε, ο φυσικός αυτούργος αυτής της ιστορίας και πολύ πιθανό υπάρχει κάποια ασφαλιστική εταιρεία που σχετίζεται με την Hellenic Train. Είναι όπως τα τροχαία δυστυχήματα με τα αυτοκίνητα που στρεφόμαστε εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας και εναντίον του οδηγού. Η οφειλή αυτή είναι εις ολόκληρον, που σημαίνει ότι μπορεί να αποζημιωθεί ο παθόν από οποιονδήποτε από όλους αυτούς και μετά να πάρει το ποσό ολόκληρο. Δηλαδή και μετά αυτοί μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους αναγωγικά, όπως λέμε, να μοιραστεί στους υπόλοιπους. Τώρα, το ποινικό σκέλος έχει ξεκινήσει και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση λόγω της σημαντικότητας του θέματος ξεκίνησε αυτεπάγγελτα. Σε πιο απλές υποθέσεις, σε πιο απλά τροχεία, σε ρωτάει ο αστυνομικός υπάλληλος, ο ανακριτής της υπόθεσης, αν θες να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του ανθρώπου που σου δημιούργησε τη βλάβη. Εδώ κινήθηκε αυτεπάγγελτα η διαδικασία, όπως ξέρετε. Εμείς ως συνήγοροι των θυμάτων, των παθόντων, θα ασκήσουμε το λεγόμενο δικαίωμα παράστασης στην υποστήριξη της κατηγορίας και θα συνεχιστεί η ποινική διαδικασία.
Διάβαζα σήμερα, ένα συνάδελφό σας σκέφτεται να κινηθεί και κατά πολιτικών προσώπων. Ναι, αυτό εννοεί προφανώς να κάνει μία μήνυση, όπως και ένας άλλος συνάδελφος από Αθήνα, όσο γνωρίζω και μίλησα και μαζί του, έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, που σημαίνει ότι αναθέτει ουσιαστικά στην εισαγγελία να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα και να τεθούν περισσότεροι άνθρωποι, περισσότερα φυσικά πρόσωπα στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Αυτή είναι η επιδίωξή του. Δεν το βλέπω απίθανο. Πιθανολογώ με τα βεβαιότητα μάλιστα ότι θα υπάρξουν και άλλοι κατηγορούμενοι, δεν θα μείνουμε μόνο στο σταθμάρχη, όσο το έργο της ανάκρισης συνεχίζεται, και είναι πάρα πολύ πιθανό επίσης κάποιοι από τους μάρτυρες που καλούνται από την ανακρίτρια να εξεταστούν, να μετατραπούν σε κατηγορουμένους. Άρα, κύριε Καρατσιόλη, εσείς καταρχάς περιμένετε τα πορίσματα των επιτροπών, ή μάλλον της δικαιοσύνης πρώτα, του κυρίου Ντογιάκου, του εισαγγελέα εφετών Λάρισας για την ακρίβεια? Περιμένουμε και το πόρισμα της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων που έχει θεσπίσει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός πρόσφατα, το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο δεσμευτικό για τη δικαιοσύνη, αλλά και από εκεί κάτι χρήσιμο πιθανότητα θα προκύψει. Και περιμένουμε τα πορίσματα των πραγματογνωμοσιών που θα βγουν από τις κατόπιν εντολής της εισαγγελέως στη διάρκεια της διαδικασίας. Όλα αυτά θα είναι χρήσιμα και για τις αγωγές που θα πρέπει να κάνουμε. Τώρα να μείνουμε λίγο στις αγωγές. Επειδή γνωρίζουμε λίγο πολύ τους χρόνους απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, πότε, κατά τη δική σας εκτίμηση, θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι στο πρακτικό κομμάτι να δουν αυτές τις αποζημιώσεις? Γιατί... Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω καταρχάς ότι σε αυτή την περίπτωση, την τόσο ειδική περίπτωση, την μοναδική στα χρονικά, έτσι, ότι θα υπάρξει μια πολιτική παρέμβαση, μια πολιτική πρωτοβουλία από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν χωρίς να χρειάζεται να μπλέξουν σε χρονοβόρες και πολύχρονες δικαστικές διαμάχες, για να αποφύγουν και το οικονομικό και το κυρίως ηθικό κόστος της όλης αυτής της διαδικασίας. Αν δεν συμβεί αυτό, εκτιμώ ότι μέσα σε μία διετία το πολύ, μπορεί να είπα και πολύ, θα λάβουν τα πρώτα χρήματα. Γιατί μετά μπορεί να ακολουθήσει και έφεση και να πρέπει να περιμένουμε να τελεστικής υπόθεση στο εφετείο. Αλλά ακόμη και με την πρωτόδικη απόφαση, ένα ποσό που θα επιδικαστεί μπορεί να είναι προσωρινός εκτελεστό, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα το λάβουν αυτό το ποσό και στο εφετείο θα γίνει μετά ο τελικός συμψηφισμός. Άρα λοιπόν μία διετία τουλάχιστον και βλέπουμε. Όχι τουλάχιστον, μία διετία το μέγιστο θα έλεγα. Δεν αργεί τόσο πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις η δικαιοσύνη. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Πάντως, κατ' εμέ πολύ σωστά τοποθετηθήκατε. Διάβαζα μία παρέμβασή σας πως πρέπει η πολιτεία να κινηθεί άμεσα, να υπάρξει δηλαδή μία αποζημίωση από την πλευρά του κράτους, ως και αν θέλετε μία ηθική αποζημίωση. Μια πρώτη, αποζημίωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που τόσο χτυπήθηκαν αυτό το ανίκουστο που συνέβη. Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα. Ας πούμε, εγώ ή μια κοπέλα που εκπροσωπώ και είναι περίπου 20 χρόνων, είναι τραυματίας, είναι φοιτήτρια εδώ πέρα, ο πατέρας της είναι στην Κέρκυρα, η μητέρα της δυστυχώς δεν ζει, και για να τη βοηθήσει κάποιος για την νοσηλεία της, γιατί δεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά είναι στο σπίτι και χρειάζεται κάποια πράγματα για να εξυπηρετηθεί, υπάρχουν έξοδα. Υπάρχουν ανάγκες, έχει έξοδα φυσιοθεραπείων, πρέπει να χρησιμοποιεί να αγοράσει κάποιους κηδεμόνες για την ορθοστομική της. Υπάρχουν έξοδα. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών με τους οποίους μιλάτε, αυτούς που εκπροσωπείτε? Τυχαίροι στην ατυχία τους, είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Έχουν φυσικά οι άνθρωποι και το ψυχικό άλγος και τους πόνους ακόμη από τους μόλοπες που έχουν, τα κατάγματα. Όλη αυτή την ταλαιπωρία είναι, δεν μπορούν να κοιμηθούν κάποια βράδια από ό,τι μου λένε ακόμα. Η νεαρή και όλα σε αυτή η κοπέλα το βίωσε πιο δύσκολα, γιατί όσο πιο νέος είσαι και τόσο πιο δραματικό σου είναι όλο αυτό. Φοβήθηκε για τη ζωή της πάρα πολύ, όπως όλοι. Πολύ άσχημα πράγματα. Και τώρα ξεκινάει μια νέα δικαστική περιπέτεια για αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Κύριε Καρατσιόλη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, διεκδικώντας την ουσιαστική ενίσχυση του φορέα, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, καθώς και τη μη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην κοινωνική ασφάλιση. Στη Θεσσαλονίκη, οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ, στην πλατεία Αριστοτέλους.
Στην είσοδο του ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους οι εργαζόμενοι έχουν αναρτήσει πανό στα οποία γράφουν με κόκκινα γράμματα «Πουλείτε και όχι στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης». Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις ηθίκες εργασίας, την υποστελέχωση, την υπεραντιτικοποίηση της εργασίας, την απαρχαιωμένη υλικοτεχνική υποδομή, την πολυνομία και τα δυσεπίλυτα προβλήματα, την αναξιοκρατία και την εχώρηση αρμοδιοτήτων του ΕΦΚΑ σε ιδιώτες όπως έκδοση συντάξεων, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, καθαριότητα και φύλαξη. Το παρόν έδωσαν συνταξιούχοι, εκπρόσωποι των εργαζομένων στον ΟΣΕ, αλλά και φοιτητές από το τμήμα μουσικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με την έναρξη της κινητοποίησης, οι συγκεντρωμένοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, κάνοντας λόγο για έγκλημα και φώναξαν στο τέλος «Αθάνατοι». Λοιπόν, σήμερα ήρθε πάρα πολύ κόσμος εδώ, έκτος από «Αθάνατοι». «Αθάνατοι, αθάνατοι». Ήρθανε. Τη στήριξή του στη σημερινή κινητοποίηση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης Κώστας Πρατσινάκης, ο οποίος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Ξεκίνησε με το τραγούδι «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ» σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο και αφιέρωσε στα θύματα από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μάλιστα, ο Θεσσαλονικιός τραγουδοποιός ανέφερε ότι μία εβδομάδα πριν την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα είχε ταξιδέψει και ο ίδιος με το μοιραίο τρένο. Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ διεκδικούν εκατοντάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού άμεσα στον ΕΦΚΑ με ενίσχυση όλων των δομών πανελλαδικά. Άμεση και σταθερή μισθολογική αύξηση σε όλους τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ με βάση τον πληθωρισμό και παράλληλη επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Να μην τοποθετηθούν σε θέσεις ευθύνης γενικών και διευθυντών στελέχη του ιδιωτικού τομέα και Golden Boys με ειδικό προκλητικό μισθολόγιο και πλήρως αναξιοκρατικές διαδικασίες. Και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ από τον ίδιο το φορέα και τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του και όχι από ανώνυμη εταιρεία. Σήμερα υπεγράφει, κυρίες και κύριοι, από τους συναρμόδιους υπουργούς η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος Κάλυψη. Στόχος στη φάση αυτή να στεγαστούν 3.000 ωφελούμενοι ηλικίας 25 έως 39 ετών με την αξιοποίηση τουλάχιστον 1.000 κατοικιών. Η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται εντός του Μαρτίου. Ξεκινάει η εφαρμογή του προγράμματος Κάλυψη για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας 25 έως 39 ετών που είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε ιδιωτικές κατοικίες με καταβολή του ενοικίου από το δημόσιο. Σήμερα υπεγράφει από τους συναρμόδιους υπουργούς η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος. Στόχος στη φάση αυτή είναι να στεγαστούν 3.000 ωφελούμενοι ηλικίας 25 έως 39 ετών με την αξιοποίηση τουλάχιστον 1.000 κατοικιών και η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται εντός του Μαρτίου. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, το πρόγραμμα Κάλυψη εντάσσεται στις δράσεις στεγαστικής πολιτικής που εξήγηλε πρόσφατα η κυβέρνηση και θεσμοθετήθηκε με το νόμο 5006/2022 «Σπίτι μου, στεγαστική πολιτική για τους νέους», αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις. Οι κατοικίες που θα μισθωθούν για τη στέγαση των νέων σε 57 δήμους όλης της χώρας είναι εκείνες που διατέθηκαν για τη φιλοξενία ετούντων άσυλο στο πλαίσιο του προγράμματος Εστία, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο, εφόσον βέβαια οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα και υποβάλουν σχετική αίτηση. Ήδη περισσότεροι από 600 ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν καταρχήν ανταποκριθεί θετικά, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους στην προκαταρκτική διερεύνηση που διεξήγαγε το Υπουργείο σε συνεργασία με τους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα, ντόμινο εξελίξεων αλλά και προβλημάτων έχει επιφέρει το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και στις μεταφορές. Καθώς, όπως είναι φυσικό, λεωφορεία, νταλίκες και φορτηγά έχουν ένα επιπλέον φόρτο, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό το έργο των τρένων, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό αλλά και την εμπορική δραστηριότητα, με την κίνηση στους κεντρικούς άξονες να αυξάνεται ραγδαία. Ντόμινο εξελίξεων αλλά και προβλημάτων έχει επιφέρει το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών στις μεταφορές, καθώς, όπως είναι φυσικό, λεωφορεία, νταλίκες και φορτηγά θα έχουν επιπλέον φόρτο, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό το έργο των τρένων και εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό αλλά και την εμπορική δραστηριότητα, με την κίνηση στους κεντρικούς άξονες να αυξάνεται ραγδαία. Τώρα, αυτή την εποχή, θα φορτωθούν πολύ περισσότερο. Η μεταφορά θα φορτωθεί πάνω στα λεωφορεία. Στα φορτηγά,
Έτσι, οι δρόμοι δηλαδή δεν είναι. Δυστυχώς όμως, οι έλεγχοι έτσι, εξακολουθούν να είναι μηδαμινοί. Δυστυχώς, δηλαδή θα είμαι πάλι προφήτης, όπως και παλαιότερα με τα μεγάλα δυστυχήματα, να πω ότι ξέρετε, είναι προβλεπόμενο ότι θα γίνει ατύχημα. Έτσι, δεν πρέπει να είσαι προφήτης. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς, θέλοντας ουσιαστικά να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου και να προλάβουν τα κακοσκήμενα, λόγω του μεγαλύτερου όγκου στο οδικό δίκτυο, υπάρχει και ο κίνδυνος περισσότερων ατυχημάτων, με τους ελέγχους να κρίνονται κάτι παραπάνω από επιτακτική. Ό,τι έπαιρνε το τρένο θα το πάρουν τα λεωφορεία τώρα. Άρα θα πρέπει να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Και όχι έλεγχοι όταν φτάσει το λεωφορείο στην Αθήνα. Να γίνει ο έλεγχος εδώ, στα Μάλγαρα. Να γίνει στο ΚΤΕΛ πριν ξεκινήσει. Θα πρέπει κάποτε να συμμορφωθούμε. Αυτό που τονίζει εμφατικά ο εργασιακός σύμβουλος της ΠΟΣΕΜ, Μιχάλης Παπαδόπουλος, είναι πως συχνά πυκνά οδηγοί λεωφορείων ή φορτηγών εργάζονται πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο, ευρισκόμενοι στο τιμόνι για αρκετές ώρες, χωρίς ξεκούραση, κάτι που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για πρόκληση ατυχημάτων. Έχουμε αυτή τη στιγμή οδηγούς οι οποίοι κάνουν 3 και 4 δρομολόγια στην Αθήνα τη βδομάδα. Είναι δυνατόν να βγάλει τόσα δρομολόγια με τα ωράρια τα κανονικά? Υπερβαίνει τόσο τα ωράρια που δεν μπορείς να φανταστείς. Πάμε για Πάσχα. Πάμε για εκλογές. Άρα καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει η κίνηση, θα ανεβεί, θα κάνει. Όπως αναφέρει, πρέπει τα δρομολόγια να βγαίνουν κανονικά, με τα ωράρια που ορίζει ο νόμος και ειδικά για τα λεωφορεία να υπάρχει και δεύτερος οδηγός. Φωνάζουμε και λέμε, κάντε ελέγχους να πιεστούν να είναι τα δρομολόγια κανονικά, να βγαίνουν τα ωράρια, να έχουν διπλούς οδηγούς τα λεωφορεία. Με πήρε ένα σύλλογος γονέων και με ρώταγε τι χρειάζεται, γιατί τα παιδιά τους θα πάνε εκδρομή στη Βέρεια. Και λέω πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξει ο σύλλογος, να καλέσει την τροχέα, να ελέγξει αν ο οδηγός είναι εντάξει, δεν έχει πιει. Αν ο οδηγός είναι υγιής, να δει αν πράγματι τα ωράρια του είναι κανονικά. Αλλά να απαιτήσει, όπως λέω όμως, να υπάρχει και δεύτερος οδηγός στο λεωφορείο. Παράλληλα, ο κύριος Παπαδόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών με τη φωνική σύγκρουση των 2 τρένων που στήχησε τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας. Όπως εξηγεί, τα αίτια σε κάθε δυστύχημα είναι βαθύτερα και δεν είναι λάθος μόνο ενός ανθρώπου. Κάποιοι ευθύνονται. Και εκείνο που εμένα με βαραίνει πολύ, κάθε φορά που έχουμε ένα μεγάλο ατύχημα, μιλάμε για ανθρώπινο λάθος. Ποτέ όμως δεν είπαμε τι είναι αυτό που προκάλεσε τον άνθρωπο να κάνει αυτό το λάθος. Η πολιτεία στάθηκε ποτέ? Αν ψάξουμε τώρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, δεν υπάρχει σηματοδότηση. Έτσι. Αν πάρουμε την Εθνική Οδό και εκεί δεν υπάρχει σωστή σηματοδότηση. Να πάρουμε τις γέφυρες, οι οποίες γέφυρες ξεκινάνε να επισκευάσουν τη μία γέφυρα, κλείνουν την άλλη και την κλείνουν για χρόνια. Κάλλιο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν, λέει και ξαναλέει ο κύριος Παπαδόπουλος, θέτοντας τους υπευθύνους πρώτων ευθυνών τους, για να μην θρηνούμε, όπως λέει κάθε τόσο, αθώα θύματα. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στην τραγωδία των Τεμπών και πάμε να δούμε μία άλλη πτυχή αυτής. Μιλώ για την δημοσιογραφική της διαχείριση. Το πώς δηλαδή όλοι εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλάμε, παρουσιάζουμε τα όσα συνέβησαν. Συζητάμε λοιπόν για τον ρόλο τον ΜΜΕ με την κυρία Ιωάννα Κοσταρέλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Κυρία Κοσταρέλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ραϊλόγλου. Περισσότερο νομίζω επίκαιρο από ποτέ το θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Είχαμε και τα όσα προηγήθηκαν με την παρέμβαση του κυρίου Κανάκη, οι αντιδράσεις οι οποίες έχουν προκληθεί. Πριν πάμε όμως εκεί, να δούμε λίγο μαζί πώς διαβάζετε εσείς ως ειδικός την διαχείριση της είδησης της τραγωδίας από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μας. Τραγικά επίκαιρο με όλη τη σημασία της λέξης. Δυστυχώς γίνεται επίκαιρο το θέμα, δεν θα έπρεπε να είναι καθόλου έτσι.
Στην πραγματικότητα αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι μια δημοσιογραφική κάλυψη η οποία μας προβληματίζει πολύ, μας στεναχωρεί θα έλεγα σε αρκετές περιπτώσεις πάρα πολύ, γιατί λείπουν πολλά από τα βασικά συστατικά τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζουν την είδηση και την κάλυψη, όπως είναι η αξιοπιστία, όπως είναι η συνέπεια σε συγκεκριμένες αρχές της δημοσιογραφικής διοντολογίας. Εδώ το ζήτημα ξεχύλωσε αρκετά όλες αυτές τις μέρες και νομίζω ότι πλέον παράγει πολύ περισσότερο θόρυβο, δηλαδή πολύ περισσότερη πληροφορία από ότι οι καταναλωτές της, σε εισαγωγικά, το ακροατήριο, όλοι εμείς μπορούμε να επεξεργαστούμε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας, τι θέλω να πω, κρατώντας δηλαδή αυτό που είναι ουσιαστικό και χρήσιμο και πετώντας αυτό το οποίο δεν χρειάζεται, είναι περιττό. Τα κύρια σημεία τα οποία μας απασχόλησαν είναι το γιατί χρειάζεται να αναδεικνύονται όλες αυτές οι πτυχές πραγματικά σοκαριστικές. Είναι κομμάτι αυτό της είδησης, της ενημέρωσης. Γιατί να προχωράμε και να βρισκόμαστε σχεδόν λίγο πριν την βορυχία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο καλύφθηκε το θέμα, ξεχυλώνοντας αρκετές από τις πτυχές του και βέβαια μην εστιάζοντας στις πολύ πολύ βασικές, που είναι τα πώς, τα τι, τα γιατί όλης αυτής της ιστορίας. Οι βασικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις, μάλλον, κυρία Κωνσταρέλα. Στο πλαίσιο αυτό, πώς αξιολογείτε την παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης? Για πρώτη φορά, μετά από αρκετό καιρό και μετά από αρκετές υποθέσεις, παρενέβη και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που είναι η μία διάσταση, και η δεύτερη είναι ότι η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων Αθηνών, η ΕΣΥΕΑ, εξέδωσε δύο ανακοινώσεις. Μία προχθές, η οποία είχε στον τίτλο της και τη συγγνώμη, την ανάγκη δηλαδή των δημοσιογράφων να απολογηθούν, και η δεύτερη σήμερα, η οποία κάνει λόγο για τηλεπερσόνες, οι οποίες γίνονται τιμητές των ανθρώπων των μέσων ενημέρωσης. Σε ό,τι αφορά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θεωρώ ότι ήρθε εκ του περισσού αυτή η ανακοίνωση. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί πολλές άλλες συστάσεις πολύ καιρό πριν, όσο ξεχυλώνουν σε εισαγωγικά ιστορίες άλλες, όπως η 12χρονη, όπως η υπόθεση από την Πάτρα, πολλές άλλες, στις οποίες συστηματικά και καθημερινά παραβιάζεται η δεοντολογία. Εκεί δεν είδαμε κάποια παρέμβαση, δεν είδαμε κάποια κίνηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Οπότε το να έρχεται αυτή τη στιγμή να συστήνει την προσοχή σε όλους και να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο, θεωρώ ότι δεν έχει κάποιο νόημα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, είδαμε ότι η δημοσιογραφική κάλυψη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος προφανώς και στάθηκε η αφορμή και η αιτία για να μιλήσουν και οι δημοσιογραφικές ενώσεις, και το είδαμε αυτό και με την ΕΣΥΑ, η οποία αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί εκ μέρους όλων των δημοσιογράφων. Εδώ βέβαια οφείλω να πω ότι αυτό το τσουβάλιασμα, είτε κατηγορώντας τους δημοσιογράφους στο σύνολό τους, είτε ζητώντας συγγνώμη για όλους, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ωφελεί στη συζήτηση. Ακριβώς γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που έκαναν και κάνουν τη δουλειά τους. Υπήρχαν σημαντικές ερευνητικές δουλειές οι οποίες ανέδειξαν το θέμα. Υπάρχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης, τα περιφερειακά, τα οποία πάντοτε σκύβουν με άλλο τρόπο στα ζητήματα. Έτσι, επομένως, αυτό δεν μπορεί να αφορά σε όλους και είναι πολύ επικίνδυνοι αυτοί οι μηδενισμοί. Μηδενισμοί και γενικεύσεις. Τώρα σας διακόπτω, κυρία Κωνσταρέλα, αλλά και με αφορμή τα όσα σχολίασε χτες ο κύριος Κανάκης, ασφαλώς έχει το δικαίωμα της γνώμης του, δεν θα τον κρίνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά όταν τσουβαλιάζεις και μάλιστα με αγοραίους χαρακτηρισμούς, όχι, υπάρχουν και κάποια όρια, και ιδιαίτερα για τα περιφερειακά μέσα που γνωρίζω πως και εσείς διακονείτε με τον δικό σας τρόπο. Όχι, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την εν γέννη στάση των συστημικών λεγόμενων μέσω ενημέρωσης. Και για να προχωρήσω λίγο παραπάνω, και εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τιμούν τη δουλειά τους. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για όλους μας, κύριε Κωνσταρέλα.
Και επικίνδυνο θα και επικίνδυνο. Πρόσθετα, δηλαδή είναι προσβλητικό αφενός, γιατί δεν αναγνωρίζει τη δουλειά πολλών ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά κάνουν αυτή τη δουλειά πάρα πολύ καλά, και επικίνδυνο με την έννοια ότι δημιουργεί μία αίσθηση στην κοινωνία ότι όλα είναι άσχημα, όλα είναι τρομακτικά, όλοι είναι διεφθαρμένοι, τα μέσα είναι πουλημένα, κανείς δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Και αυτό βέβαια είναι επικίνδυνο για τον τρόπο που λειτουργούμε και ως πολίτες. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε εμπιστοσύνη, εν πάση περιπτώσει αν με τις επιλογές μας δεν δείξουμε εμπιστοσύνη στα μέσα τα οποία αξίζουν και θεωρούμε και τους κατηγορούμε όλους ηλίθιοι, θεωρούμε ότι κανείς δεν είναι άξιος, από εκεί και πέρα δημιουργούνται και άλλα θέματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να το λέμε συχνά και να κινδυνεύει να ακούγεται ως κλισέ, αλλά πραγματικά είναι... προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον τα μέσα. Δεν μπορούμε δηλαδή τόσο εύκολα να βγαίνουμε και να βάζουμε όλους και όλες στο ίδιο τσουβάλι, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κανένας άξιος και δεν υπάρχει και καμία δουλειά. Και πραγματικά έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά και ερευνητική δουλειά και από τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στο πεδίο, για να πούμε και εδώ κάποια πράγματα, που έγινε πολύ σημαντική δουλειά. Το αν υπάρχουν 2, 3, 5, 10 σε εκπομπές ενημερωτικές, οι οποίοι καταχρώνονται και τον χρόνο τον τηλεοπτικό για να παρουσιάσουν το θέμα και μέσα σε αυτό, όπως είπαμε και πριν, χρησιμοποιούν, ουσιαστικά εργαλειοποιούν και τον ανθρώπινο πόνο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όταν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στην κριτική μας, πρέπει να είμαστε πολύ, να εστιάζουμε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ενδεχομένως, κυρία Κωνσταρέλα, θα το πω, ενδεχομένως αυτό να μην είναι αρεστό, αλλά έχουμε ευθύνη και ως τηλεθεατές. Όταν δηλαδή αποθεώνεις συγκεκριμένους δημοσιογράφους με υψηλά νούμερα τηλεθέασης, δεν μπορείς μετά να έχεις και άλλες βλέψεις. Αυτό θα πάρεις, ξέρεις τι βλέπεις. Έχεις το τηλεκοντρόλ, μπορείς να το αλλάξεις. Ασφαλώς, και δεν χρειάζεται και να παρασυρώμαστε. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί που χθες έγιναν τιμητές ήταν αυτοί που πριν ένα χρόνο είχαν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, η αποθέωση από τη μία πλευρά και το γκρέμισμα από το βάθρο με την ίδια ταχύτητα. Εγώ είμαι εναντίον και της μίας ιστορίας και της άλλης προφανώς. Δηλαδή, ούτε το να αποθεώνεις κάποια στιγμή ότι ναι, εσείς πείτε τα, ούτε να γκρεμίζεις από τη μία στιγμή στην άλλη χωρίς να ακούσεις κάποιον. Είναι λογικό. Άρα, λοιπόν, σε αυτό βλέπουμε ακριβώς αυτές οι αντιδράσεις που μπορεί να οδηγήσουν στο να δημιουργηθεί ένα πανδαιμόνιο, μια επιδημία παραπληροφόρησης, μια επιδημία από πληροφορίες οι οποίες έρχονται από παντού, σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοιο όγκο και με τέτοια... ουσιαστικά δημιουργώντας ένα τέτοιο χάος που είναι πάρα πολύ δύσκολο πια για τους πολίτες να καταλάβουν τι πρέπει να ακούσουν και τι όχι, χωρίς όμως εδώ, και έχετε απόλυτο δίκιο, να βγάζουμε απ' έξω όλους εμάς πια ως τηλεθεατές και τηλεθεάτριες και το μερίδιο που έχουμε εμείς να επιλέγουμε. Να επιλέγουμε συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα μέσα, συγκεκριμένες εκπομπές, να αγοράζουμε και να διαβάζουμε τύπο, να γινόμαστε συνδρομητές, να στηρίζουμε με την... Γιατί αυτά καλά τα λέμε, αλλά πρέπει και να στηρίζουμε πραγματικά τα περιφερειακά μέσα, τις τηλεοράσεις και τους ανθρώπους που ξέρουμε, και ξέρουμε ότι αυτούς μπορούμε να εμπιστευτούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Κωνσταρέλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας. Είναι η στιγμή που αγροτικό αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε άλλα δύο οχήματα, παρασύρει και σκοτώνει πεζό στη Νέα Ρεδεστό της Θεσσαλονίκης. Παρακολουθείτε τα πλάνα ήδη. Στο βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται το αγροτικό να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη Νέα Ρεδεστό. Πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο και σε ένα φορτηγάκι. Φαίνεται μάλιστα πως πρώτα παίρνει μαζί του τον πεζό σε αυτή την ξέφρενη πορεία και μετά χτυπά στα οχήματα. Επιτόπου έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβησε δυστυχώς νεκρό τον άτυχο άντρα, ο οποίος είχε πάει να πάρει έναν καφέ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Σε 8.30 θα είμαστε on time. Δελτίο ειδήσεων στις 9 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.